Η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση, λοιπόν, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ να χαρακτηρίζεται από του αρμόδιου, αυτή που βιώνουμε, η με μεγαλύτερη ε, ενεργειακή κρίση που έχει γνωρίσει ο άνθρωπο. Και είναι με ένα μεγάλο ερώτημα τι θα συμβεί πρακτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα νοικοκυριά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η Μόσχα μηδενεί στι ροέ. Είναι ο Στέφανο Σίσκο μαζί μα για να δούμε τι θα πληρώσουμε. Ποιο θα είναι ο μέσο όρο, δηλαδή, που θα πληρώνει ένα ευρωπαϊκό νοικοκυριό για, το, για την ενέργειά του σε αυτό το αρνητικό σενάριο. Και πόσο θα ανέβει, όχι θα κατέβει ο λογαριασμό. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, που έχει κάνει διάφορα σενάρια για το τι θα γίνει σε πώς θα κινηθεί η αγορά του φυσικού αερίου. Το εφιαλτικό σενάριο λέει ότι θα, η Μόσχα θα κλείσει τη στρόφικα του φυσικού αερίου. Τι θα συμβεί εκεί. Το ενεργειακό κόστος θα εκτοξευτεί κατά 65%. Κατά 65% από ό,τι είναι σήμερα. Που είναι ήδη και το αέριο αλλά και το ρεύμα είναι στο κόκκινο. Πάμε να το κάνουμε πιο λιανά σύμφωνα με την Goldman Sachs, με την επενδυτική τράπεζα. Τι σημαίνει αυτό για τι τσέπε των καταναλωτών. Το ρεύμα από 1.245 ευρώ που δίνει ο καταναλωτή το χρόνο θα πάει στα 1.663, δηλαδή παραπάνω 420 ευρώ το χρόνο. Mm -hmm. Είναι ο μέσο ευρωπαϊκό όρο, αλλά πάνω κάτω, με το ρεύμα σχεδόν σε όλη την Ευρώπη στα ύψη, ό,τι δίνουμε εμεί, δίνει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Πάμε να δούμε για το φυσικό αέριο ξεχωριστά το πόσο ανεβαίνει περισσότερο. 2.60 δίναμε μέχρι τώρα. Αν, κοπεί, αν διακοπεί η ροή του ρωσικού αερίου, φτάνει στα 3.988, κοντά στα 2.000 ευρώ παραπάνω είναι το χρόνο. Εφιαλτικό το σενάριο αυτό. Είναι ηλιγκιότητα νούμερα, τρελανε όταν τα βλέπει. Είναι, ξεκινάμε ήδη από ηλικία και φτάνουμε μετά σε τη θεώρητα. Να πάμε να δούμε τώρα ποιο θα είναι ο συνολικό λογαριασμό και του ηλεκτρικού ρεύματο και του αερίου. Βλέπουμε ότι ένα ένας καταναλωτή, ένας ένα μέσο καταναλωτή, ένα μέσο νοικοκυριό έδινε το χρόνο 3.405 ευρώ για φυσικό αέριο και ρεύμα. Αν προχωρήσει αυτό το σενάριο, 5.650 ευρώ. Η διαφορά βλέπουμε ότι είναι, ε, θα πληρώνουμε δηλαδή 470 με 500 ευρώ το μήνα για ρεύμα και φυσικό αέριο. Αντιλαμβάνεστε προφανώ ότι θα είναι δυσβάστατο το κόστο και θα προσθέτει ήδη στον υψηλό λογαριασμό συν 187 ευρώ το μήνα. Τώρα, μέσα στη σκιά τη ενεργειακή κρίση και την ώρα που βλέπουμε όλε αυτέ τι εξελίξει και, τα, και τα σενάρια, συναντήθηκε ο Υπουργό Ενέργεια, ο Κώστας Κρέκα, με, με τον πρέσβη των ΗΠΑ, με συγχωρείτε, όπου μιλήσανε για τον, ενεργειακό, για τον κομβικό ρόλο τη Ελλάδα στην απεξάρτηση του ρωσικού αερίου, όχι, τόσο, όχι μόνο τη χώρα, αλλά και ολόκληρη τη περιοχή τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Mm -hmm. Ο Υπουργό Ενέργεια έδωσε και επιπλέον στοιχεία στον Αμερικανό πρέσβη για το πόσο έχει απεξαρτοποιηθεί η Ελλάδα από το ρωσικό αέριο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έδωσε. Ο Υπουργό Ενέργεια ο Κώστας Κρέκα, το μερίδιο του ρωσικού αερίου έχει μειωθεί κατά 21% το πρώτο εξάμεινο του 2022. Μάλιστα. Και έχει αυξηθεί αντίστοιχα η ποσότητα LNG κατά 48%. Το 60% εξ αυτών προέρχονται από τι ΗΠΑ. Το 40, περίπου το μισό αέριο που καταναλώνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα προέρχεται από φορτία LNG. Οπότε προφανώ συζητήθηκε και τη, να πάρουμε και περισσότερα φορτία LNG. Είναι το υγροποιημένο αέριο το οποίο έρχεται με τα πλοία από τι Ηνωμένε Πολιτείε στην Ελλάδα, φυλάσσεται στη Ρεβιθούσα και στη συνέχεια μοιράζεται και σε άλλε χώρε. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Στέφανε.